Είχα σκοπό να βάλω αυτό το πουκάμισο και τελικά λέω τώρα θα μου λένε όλοι έβαλες το ρίγμα στη φωτογραφία και να μην το κάνω, ενώ χάρη το έκανα. Και το σχέστηκα το πρωί και μετά το θυμήθηκα ότι να μην είχαμε πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ωραίο τέτοιο. Να είναι και τα δύο έτσι. Anyway, λοιπόν, είμαι ο Άγγελος Συναδάκης. Χρησιμοποιώ το WordPress για να φτιάξω το σελίδι στο 2006, ήταν η έκδοση 1.5-1.4. Σχεδόν τόσο όσο και ο Ματ, αυτός μου το είπε, δεν το είπα εγώ. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε, χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί μόλις το μάθαμε τι θα κάνουμε μαζί, έχουμε πάρει το WordPress και έχουμε σε πάρα πολλά project απαιτητικά, κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί για μένα αυτή είναι και όλη η μαγεία, όλο το ενδιαφέρον που έχει το κομμάτι του WordPress. Ότι ναι, μην είναι ένα free software το οποίο το παίρνουμε και okay, μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, αλλά είναι τόσο ευέλικτο και μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε λειτουργικότητα ή οτιδήποτε custom πράγμα χρειαστεί. Okay. Και ένα κομματάκι από όλα αυτά τα πέρα πράγματα θα δούμε σήμερα. Οπότε, άμα θέλετε να δείτε παραπάνω πράγματα σχετικά με εμένα και τη σχέση με το WordPress, μπορείτε να σκανάρει το QR code, να πάτε στο προφίλ στο wordpress.org. Είναι σε συνέχεια και αυτό που έδειξε συνεχεία ο Θοδωρής από το wordpress.org που έχει πολύ ωραία πραγματάκια, και στο mail και τα λοιπά. Οπότε μπορείτε να βρείτε παραπάνω εκεί. Τώρα, στο θέμα μας. Ξεκινάμε στα ωραία. Τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν λέτε, θα συζητήσουμε πώς το WordPress και φυσικά και το WooCommerce μπορούν να είναι ευέλικτα προκειμένου να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ανάγκη και αν φανταστούμε ότι έχουμε. Πολλές φορές λέω εύκολα ναι σε κάτι, ναι, τέλει αυτό γίνεται φυσικά. Δεν μετά τρώμε τα νιάτα μας, αλλά εν τέλει έχω την άποψη ότι πραγματικά όλα μπορούν να γίνουν το WordPress. Τώρα, θα μιλήσουμε για το κομμάτι της HANS. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, το HANS.gr, πόσοι ξέρουν τη HANS. Οκ, έπρεπε να κάνουμε την αντίστοιχη ερώτηση για να είναι πιο εύκολο να μετρήσουμε. Αυτό είναι καλό. Η HANS όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Θα πούμε μια μικρή εισαγωγή για να ξέρουμε ποιο είναι το challenge. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχει κατασκηνώσει για τα παιδιά, έχει αθλητικές ομάδες, έχει επιμορφωτικά προγράμματα που πηγαίνουν και παιδιά και ενήλικες και μπορεί να μαθαίνουν μουσική, να μαθαίνουν πυλό, να κάνουν κεραμική κτλ. Έχει προγράμματα γυμναστικής, γιόγκα, πιλάτες και δεν ξέρω τι άλλο. Έχει παιδικό σταθμό. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει κάπως η ιστοσελίδα να τα εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και εδώ είναι που ξεκινάει το challenge του συγκεκριμένου project. Όλο αυτό είναι κάτω από την έννοια ότι εν τέλει είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος κάνει όλα αυτά τα πράγματα προκειμένου να βγάλει κάποια χρήματα για να κάνει κοινωνικό σκοπό και αυτός είναι ο ρόλος της οργάνωσης. Οπότε έτσι συνήθως το αισθανόμαστε και εμείς ότι βοηθάμε, είμαστε ένα κομμάτι με τη δουλειά μας το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν πραγματικά περισσότερη κοινωνική δράση μέσα από αυτό. Άρα, έχουμε ένα πολύπλοκο οργανισμό που εμπλέκονται πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ διαφορετικές ανάγκες και ο στόχος μας είναι το WebCity.gr να τα πουλάει όλα αυτά. Άρα δεν θέλουμε να μπεις μέσα και να δεις, α, οκ, okay, έχει αυτό εκείνο και εκείνο και να πάρεις τηλέφωνο. Βέβαια, αυτό γίνεται εν τέλει, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να τα παρακύψεις όλα αυτά και να τα αγοράσεις μέσα από εκεί. Να γραφτείς πραγματικά στο τμήμα της γιόγκα, να γράψεις πραγματικά το παιδί σου στην κατασκήνωση, στο τμήμα του μπάσκετ ή δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Άρα, πώς όλο αυτό προσαρμόζεται και βελτιστοποιείται και είναι ευέλικτο προκειμένου να εξυπηρετήσει, χρειάστηκε πάρα πολλά πραγματάκια, τα οποία συγκέντρωσε 11 από αυτά για να δούμε σήμερα. Αντιλαμβάνεστε κάποια είναι λίγο πιο ενδιαφέροντα, οπότε θα αφιερώσουμε και τον άλλο χρόνο. Τώρα. Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Χίλιες περίπου γραμμές PHP κώδικα, το όπου τις έβλεπε μου φάνηκε και λίγες βέβαια. 1200 γραμμές από το CSS, 103 γραμμές JavaScript, πολύ λίγες. Και 47 plugins, εκ των οποίων είμαι σίγουρος ότι καμιά δεκαετία Java υπάρχουν και απλά μπήκαν κάποια στιγμή και έχουν ξεχαστεί. Δεν ξέρω το παθαίνετε κι εσείς. Κάθε φορά που μπαίνω σε ένα site, σβήνω 2-3. Και κανείς δεν καταλαβαίνει ποτέ τίποτα, δηλαδή δεν τους έλειψα. Εδώ δεν το έχω κάνει και γι' αυτό είμαι στα 47, μα πω. Θα πέσουμε στα 30 σίγουρα. Anyway, 11 πραγματάκια τα οποία χρειάστηκε να κάνουμε σε αυτό το πέρα το site. Χρειάστηκε πολύ παραπάνω, 11 μάζεψα εδώ. Τώρα, τι έχει συμβεί. Ένα,
κάθε πρόγραμμα που πωλείται έχει και κάποιο διαφορετικό υπεύθυνο. Ή μας περιπτώσει ανήκει σε έναν τομέα, όπου ο τομέας έχει ένα διαφορετικό υπεύθυνο, άρα πρέπει να ξέρει ο χρήστης που μπήκε στο site με ποιον θα επικοινωνήσει, αν χρειαστεί παραπάνω πληροφορίες, τι θέλει να πάρει, πού να πάρει κτλ. Άρα για να το κάνουμε αυτό, θέλαμε έτσι πως είναι. Αυτό σκεφτείτε ότι είναι από commerce από πίσω, έτσι είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Και αυτό είναι ένα product review. Άρα κάθε πρόγραμμα το οποίο πουλάει ο οργάνωση το έχουμε μεταφράσει σε ένα προϊόν και άρα θέλουμε να εμφανίσουμε τις πληροφορίες του εκεί στην άκρη. Άρα έχουμε φτιάξει με plugin βέβαια, είναι ένα από αυτά που θα μπορούσε να φύγει μια γίνει κώδικα. Με advanced custom fields, κάποια extra πράγματα, κάποια extra fields, προκειμένου να μπορέσει να γράψει τις extra πληροφορίες για το κάθε ένα προϊόν, γιατί αλλάζουν ένα άλλο προϊόν. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιο είναι το τηλεφωνό του, ποιο είναι το email του, ποιο το καθεξής. Και οι λεπτομέρειες από κάτω. Οι λεπτομέρειες αυτές που είναι το φύλλο, ηλικία και η τοποθεσία, γιατί η τοποθεσία είναι σημαντική. Υπάρχει το κεντρικό κτίριο εδώ στη Τσιμισκή που πιθανώς όλοι να ξέρετε, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα παρακτήματα στο ζεστοχώρι της Καλαμαριά που έχει εκεί πέρα αίθουσες και γήπεδα και ομάδες και τμήματα κτλ. Οπότε είναι σημαντικό για κάποιον αν το τμήμα που βλέπει είναι στην Καλαμαριά ή είναι στο κέντρο για παράδειγμα ή στο ζεστοχώρι. Οπότε αυτά τα θέλαμε και μας βοηθάνε στην αναζήτηση που μπορεί να κάνει κάποιος για ένα πρόγραμμα. Άρα εδώ πέρα έχουμε κώδικα με πολύ εύκολο τρόπο, πειράζουμε. Όλα γίνονται με actions, ok. Πειράζουμε τα actions και μπορούμε να παρεύουμε ουσιαστικά σε κομματάκια διαφορετικά του WordPress. Άρα στο action που είπαμε σπρώτα thumbnails, ουσιαστικά πάμε εδώ πέρα κάτω από το thumbnail και είναι το thumbnail του προγράμματος και προσθέτουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Ok. Άρα στο thumbnail προσθέτουμε το custom information, άρα μια function η οποία κάνει ό,τι θέλει. Απλά εκτυπώνει σε συγκεκριμένη περίπτωση τις πληροφορίες που βρίσκει για τα συγκεκριμένα custom fields που έχουμε φτιάξει. Ένα δεύτερο είναι ότι by default το WooCommerce τι κάνει, μας εμφανίζει στην αρχή το short description του προϊόντος και όχι το full description που μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες θέλουμε. Αυτό είναι κάτι που δεν μας εξυπηρετεί στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε με πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα πάνω που θα εμφάνιζε το short description, εμφάνιζε το peer description που είναι όλη η περιγραφή του προϊόντος ουσιαστικά ή του προγράμματος. Το short description δεν μας βολεύει στην περίπτωση γιατί έχει και limited, είναι ένα μικρό κουτάκι κάτω-κάτω πεταμένο. Πολύ δεν ξέρω κάτω τι βρίσκεται εκεί, να δείτε, στην επεξεργασία του προϊόντος. Δεν έχει καν styling, θα το κάνεις με HTML κώδικα και το καθεξής. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε remove action, να φύγει το single product summary και add action στο single product summary που το ξαναβάλαμε. Αυτό μόλις βγήσαμε, το ξαναπροσθέτουμε και του λέμε ότι τώρα βάλει το the content ουσιαστικά. Το οποίο the content φέρνει πάντα το περιεχόμενο του εκάστοτε post σε συγκεκριμένη περίπτωση του προϊόντος που βλέπουμε. Τρία. Αυτό ήταν τα πιο εύκολο μένα, αλλά πιο ζώρικο γιατί είχε πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάλογα με το τι πρόγραμμα πουλάμε, ενδεχομένως θέλουμε να ζητήσουμε διαφορετικά στοιχεία από τον χρήστη κατά το checkout. Για παράδειγμα, στην κατασκήνωση που πρέπει να ζητήσουμε το όνομα του παιδιού, το επίθετό του, το άμκα, το όνομα των γονέων κτλ. Αν κάποιο πρέπει να γραφτεί στη γιο, καλά δεν μα νοιάζουν όλα αυτά, μα νοιάζει μόνο το ονοματικό του κτλ. Άρα, το πώ ανάλογα με το τι πάει να αγοράσει ο χρήστη εδώ πέρα στο checkout αλλάζουν τα παιδιά ήταν ένα από τα challenges τα οποία είχαμε να κάνουμε. Εδώ τι κάνουμε, ουσιαστικά βάζουμε ένα filter το οποίο πειράζουμε τα checkout fields. Okay. Και μπορούμε να κάνουμε unset διάφορα fields τα οποία δεν τα θέλουμε. Π.χ. δεν μας νοιάζει το billing company. Okay. Δεν μας νοιάζει το billing address 2 για παράδειγμα, το οποίο δεν ξέρω γιατί επιμένουμε να υπάρχει στα e-shop. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βγάζουμε το billing address 2. Και μετά, ουσιαστικά ανάλογα με το ποιο προϊόν είναι, και εδώ είναι λίγο χειροκίνητος ο κώδικας, γιατί έχει πολλά ifs. Άμα το προϊόν είναι το 18607, που ξέρω ποιο είναι, ξέρω, ή το 18608 ή οποιοδήποτε άλλο, τότε βγάλε τα πεδία που θέλουμε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι άφησα κάποια παραδείγματα, εδώ έχετε λίτσες, αυτό είναι 300 γραμμές. Π.χ. το billing first name να το ονομάσουμε όνομα παιδιού, γιατί μπορεί να είναι για την κατασκήνωση αυτό. Ή το billing last name να το ονομάσουμε σε επώνυμο παιδιού. Ή το billing email να μην μείνει και το email, να είναι σημαίνει γονέα, γιατί αυτό που θα πάρει ο υπεύθυνο τελικά μια εκτύπωση των στοιχείων που συμπληρώθηκε στην παραγγελία, να ξέρει τι είναι όλα τα δεδομένα που βλέπει. Ή μπορούμε να προσθέσουμε, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε billing father name, το οποίο δεν υπήρχε, είναι έξτρα πεδίο. Και να το πούμε διάφορα χαρακτηριστικά. Ποιο είναι το label του, είναι όνομα πατέρα, αν θα είναι υποχρεωτικό ή όχι.
από την required, η κλάση του, εντάξει, για να του δώσουμε μετά striking του CSS, το priority και το καθεξής. Το priority έχει να κάνει με το σε ποια σειρά θα εμφανιστεί. Προφανώς το 22 θα εμφανιστεί μετά. Okay, αν θέλουμε να εμφανίζουμε μια συγκεκριμένη σειρά στην checkout form. Αυτό είναι το 1/3 της δουλειάς που είδαμε. Αφού του γίνουν τα παιδεία αυτά, έπρεπε να κάνουν και δύο άλλα πράγματα. Ένα, δεν αρκεί μόνο να τα συμπληρώσει ο χρήστης τα παιδεία. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να προσθέσουμε τα στοιχεία αυτά και στην παραγγελία. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει να δει την παραγγελία μέσα από το WooCommerce, να υπάρχουν τα στοιχεία τα έξτρα αυτά που βάλαμε. Αυτό μοιάζει λίγο σαν εμφάνιο στο FBI, αλλά δεν πειράζει. Παίρνετε την ιδέα για το πώς η απλή παραγγελία έχει πλέον και όλα τα στοιχεία εδώ πέρα που χρειάζονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το δεύτερο τρίτο της δουλειάς. Το τρίτο τρίτο της δουλειάς είναι προκειμένου, και έτσι γίνεται, πριν πάμε στο τρίτο τρίτο, στο Admin Order Data After Shipping Guidelines, που είναι μεγάλο, βάζουμε μια δικιά μας συνάρτηση, η οποία ουσιαστικά εκτυπώνει ένα-ένα όλα τα πεδία τα συγκεκριμένα που μαζέψαμε κάτι παραγγελία. Και το τρίτο τρίτο της συγκεκριμένης δουλειάς, το οποίο προσθέτει το δεύτερο, πρέπει να μπουν ανάποδα από τα δύο που ξανασκέφτομαι, είναι ουσιαστικά όταν συμπληρωθεί η checkout form να περάσουν αυτά τα πεδία και αυτές τις πληροφορίες στο order meta, προκειμένου μετά να μπορέσουμε να εμφανίσουμε στο προηγούμενο η διαφάνεια που είδαμε στην παραγγελία μέσα. Άρα, πρέπει πρώτα να το κάνουμε αυτό, να αποθηκευτούν πραγματικά οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά και μετά να περάσουν στην παραγγελία. Random screen, γιατί αυτό είναι λίγο κάτι στο background που δεν φαίνεται, οπότε απλά βάζω μια εικόνα. Τώρα, ουσιαστικά στο checkout update of the meta προσθέτουμε, κάνουμε update προς το meta και βάζουμε όλα μέσα τα στοιχεία, τα έξτρα που βάλαμε. Άρα, αν έχεις 50 στοιχεία, 50 έξτρα feeds, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να πάμε 50 φορές να κάνουμε το meta και μετά 50 φορές για να τα εμφανίσουμε κιόλας στην παραγγελία. Νούμερο 6. Ένα από τα. Είναι μικρογραφικός οργανισμός, οπότε ένα από τα βασικά του κομμάτια είναι ότι ζει από τις δωρεές. Μόνο ζει από τις δωρεές, αλλά μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με δωρεές. Πλέον οι δωρεές μπορούν να γίνουν και online, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι η δωρεά δεν μπορούμε να τη συμπεριφερθούμε σαν ένα κοινό προϊόν όπως όλα τα άλλα. Άρα, προφανώς, ένα από τα πρώτα πράγματα που χρειάστηκε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το coupon code. Δεν έχει νόημα το coupon code. Για να κάνει μια δωρεά και σου έχει κουπόνι. Για να κάνει το δωράκι φθηνά δεν έχει νόημα. Οπότε πρέπει να φύγει αυτό. Και άμα δείτε, έφυγε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά λέμε ότι άμα είναι το προϊόν το συγκεκριμένο που ξέρουμε το προϊόν τη δωρεά, ουσιαστικά κάνει enable false το coupon field το checkout. Άμα είναι enable το δείχνει, άμα δεν είναι enable δεν το δείχνει. Οπότε του λέμε ουσιαστικά κάνω false και μετά απλά δεν το εμφανίζει. Το προϊόν εντός εισαγωγικών της δωρεάς ουσιαστικά είναι, όχι μετά από το προϊόν, είναι προϊόν pay as you like, δηλαδή γράψεις εσύ τι τιμή θέλεις, θέλω 50 ευρώ, θέλω 1000, θέλω, οπότε αυτό είναι δυναμικό. Επίσης δεν έχει νόημα στη δωρεά το καλάθι, δηλαδή έβαλα 50 ευρώ δωρεά να πάω στο καλάθι, να πω εντάξει okay, όντως και μετά να πάω στο τελευταίο βήμα, δεν έχει τόσο νόημα, πρέπει να το κάνουμε skip αυτό το βήμα. Λοιπόν, πας να ανοίξεις το καλάθι σου και είναι αυτό το προϊόν το οποίο έχεις βάλει. Θα έπρεπε να το προσπεράσουμε και να δείτε πήγαμε την ευθεία στο τσικάου και με το κάτω. Ξέρω το διαπιστώσατε κι εσείς. Οπότε βάζουμε ένα του καρδιο direction και άμα το προϊόν είναι το συγκεκριμένο, ουσιαστικά του λέμε ότι το άκου κάτω του URL είναι το τσικάου του URL. Οπότε για να μας πάει το κάτω, μας πάει κατευθείαν στη σελίδα του τσικάου. 8. Έχουμε πολλά προγράμματα τα οποία έχουν ηλικιακό εύρος στο οποίο απευθύνονται. Π.χ. στις ακαδημίες στο μπάσκετ μπορεί να πάνε παιδιά από ηλικίες μέχρι τόσο. Ή κάποια προγράμματα αφορούν σε ενήλικες, άρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 και πάνω ή νομίζω δεν είναι ακριβώς ενήλικες, είναι από 16 και πάνω κάτι τέτοιο. Ή τα παιδιά στις κατασκηνώσεις, ανάλογα με τη βαθμίδα κτλ. Πρέπει να είναι σε συγκεκριμένες ηλικίες. Άρα θέλουμε. Όταν κάποιος γράφει ημερομηνία γέννηση, η ημερομηνία γέννηση θα γίνεται validate κάπως. Οπότε, ένα από τα παιδιά που έχουμε προσθέσει είναι η ημερομηνία γέννηση παιδιού στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το screenshot είναι από πρόγραμμα από φάση παιδί. Αλλά
Εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα πολύπλοκο μηχανισμό. Χθε που έγραφα την διαφάνεια, είπα ότι πρέπει να το ξαναλλάξουμε, το κάνουμε λίγο πιο ευέλικτο. Αλλά το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κάποια όρια. Έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από 31 δεκάτου, από 1 πρώτου μέχρι 31 δεκάτου 2007. Πρέπει να είσαι άρα, ξέρω πόσο, 17 χρόνια για να το. Για να λάβει μέρο. Και ουσιαστικά έχουμε έναν κώδικα ο οποίο βλέπει αν η ημερομηνία γέννηση είναι ουσιαστικά μέσα στο εύρο που έχουμε δώσει εκεί πέρα πάνω. Αν όχι, μα κάνει έργο το validation. Άρα μα λέει ένα μήνυμα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν σε άτομα γεννημένα από τα άδεια στάδια, και ουσιαστικά δεν αφήνει την παραγγελία να ολοκληρωθεί. Άρα σταματάει εκεί, δεν διαπλά μα βγάζει ένα μήνυμα, σταματάει την διαδικασία. Αυτό βέβαια κάποια στιγμή μελλοντικά πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό κάποιο κάπου στο φίλο, να μην είναι στο κώδικα, να μπορεί να το παίρνει κατευθείαν από το εκάστοτε πρόγραμμα. Είπαμε στην αρχή ότι κάθε ένα πρόγραμμα έχει διαφορετικό υπεύθυνο, οπότε η παραγγελία στο τέλος δεν θα πάει σε ένα κεντρικό email, στο info ή στο κάτι άλλο και να μπλεχτούν μεταξύ τους. Ο κάθε υπεύθυνος πρέπει να λαμβάνει τα email τα δικά του με τις παραγγελίες που γίνονται μέσα από το site. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε όταν ολοκληρωθεί η πώληση ενός προϊόντος, ουσιαστικά το email της παραγγελίας να πάει σε αυτό το email που είναι σε αυτές τις πληροφορίες και όχι στο κεντρικό που μπορεί να έχουμε ορίσει εμείς σαν διαχειριστή του e-shop. Άρα αυτό αντίστοιχα έχουμε βάλει ένα φίλτρο στο email recipient του new order το οποίο πάει και αλλάζει και βάζει σαν αποδέκτη ουσιαστικά τον αποδέκτη το περιεχόμενο που έχει το custom field contact email που είναι το field που είδαμε πριν. Άρα πάμε και το αλλάζουμε και το email κατευθείαν πηγαίνει σε αυτόν και όχι σε κάποια κεντρική διεύθυνση. Ένα δέκατο είναι ότι μπορεί να. Κάποια από αυτά τα εφαρμόσαμε και αλλού μετά. Υπήρχε ανάγκη ανάλογα με το τι πάει να πουληθεί να αλλάξουν οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής. Δηλαδή, αν πας να αγοράσει ενδεχομένω πρόγραμμα για την κατασκήνωση, οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι συγκεκριμένοι. Αν κάνει συγκατάθεση σε τράπεζα που σου λέει ποιοι λογαριασμοί υπάρχουν για να καταθέσει, μπορεί να διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Αλλά άρα για τι κατασκηνώσει, άλλα για του αθλητικού και τι αθλητικέ ομάδε κ.ο.κ. Επίσης, πολλές περιπτώσεις μπορεί να παρεμβαίνουν γιατί σε κάποια προγράμματα γίνονται με συνεργασία τρίτων. Μπορεί να έχουμε και άλλα αφημί. Άρα, π.χ. ακόμα και η μέθοδος πληρωμής που πρέπει να είναι με κάρτα, να πρέπει να είναι άλλη μέθοδος πληρωμής με κάρτα, γιατί είναι ανήκει σε άλλη εταιρεία ουσιαστικά. Άρα, όλο αυτό το κομμάτι, ανάλογα με το τι πάμε να αγοράσουμε, πρέπει να προσαρμόζεται για να μπορεί να ικανοποιήσει πέρα τις ανάγκες. Άρα εδώ, ανάλογα με το, πειράζουμε το filter που είμαστε available payment gateways και ανάλογα με το ποιο προϊόν έχουμε, μπορούμε να κάνουμε unset κάποιες μεθόδους πληρωμής. Επειδή μπορούμε να κάνουμε unset το Eurobank gateway ή unset το PayPal ή οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά έχουμε περάσει όλους τους τρόπους πληρωμής τους διαθέσιμους, είναι όλοι ενεργοποιημένοι ανά πάσα στιγμή, απλά κάνει unset μόνο αυτούς που δεν θέλουμε να δείξουμε και δείχνουμε όλους τους υπόλοιπους. Και ένα τελευταίο, το οποίο έχει αρκετά ενδιαφέρον πλέον, ανάλογα πάλι με το τι πρόγραμμα πουλάμε, ενδεχομένως χρειαζόμαστε να πάρουμε και διαφορετικές εγκρίσεις από τον χρήστη. Είτε έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα, είτε έχει να κάνει ότι ήδη και αποδέχτηκε δεν ξέρω εγώ ποιους όρους του εκάστοτε προγράμματος κ.ο.κ. Οπότε, πάλι στην φόρμα που έχουμε στο checkout, αλλάζουμε στην αρχή by default που μας έχει να αποδεχτεί στους όρους και την πολιτική κτλ. Του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εδώ πέρα βάζουμε και extra εμείς δικά μας και αυτά που προσαρμόζονται ανάλογα με το site κάθε φορά. Οπότε και εδώ πέρα κάνουμε το ποιο είναι το προϊόν που μπορούμε να κάνουμε privacy policy kind of fit και να το πούμε τι θέλουμε να λέει κ.ο.κ. και τι μήνυμα να μας γράψει. Άρα εδώ πέρα να έχουμε όσα τέτοια θέλουμε και όχι μόνο ένα απαραίτητα, μπορούμε να προσθέσουμε πολλά προκειμένου να πάρουμε όλες τις εγκρίσεις και άμα δεν τις πάρουμε να μην μπορεί να ολοκληρώσει την τελική του αγορά ο πελάτης. Αυτά είναι κάποια μόνο, έχουμε και διάφορα άλλα που έχουν γίνει, έχει ανώνυμες ζωρεές, δηλαδή να περάσει από όλο το checkout αλλά να γίνει ανώνυμα αν θέλει. Έχουμε recommended programs γιατί είναι
ανάλογα με το τι προγράμματα σου αρέσουν να σου προτείνει η παρόμοια, π.χ. που σου αρέσουν πολύ αθλητικά, να σου λέει άλλα, με πιο πολύ πληροφορικά κ.ο.κ. Έχουμε waiting lists για προγράμματα που εξαντλούνται, τα οποία ενημερώνεται ο κόσμος όταν ξανανοίξει κάποια θέση για να μπορέσει να την αγοράσει. Έχουμε προηγμένη αναζήτηση για συνδυαστικά προγράμματα, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον να πεις πως εγώ είμαι ένας γονιός που το απόγευμα μου αρέσουν οι αθλητικές δραστηριότητες, αλλά θέλω να βρω ταυτόχρονα την ίδια ώρα, Τρίτη στις 7 η ώρα για παράδειγμα, και μια δραστηριότητα για το παιδί μου, γιατί έχει και για γονείς και για παιδιά. Οπότε να πάω εγώ να κάνω, ξέρω εγώ, κιθάρα, να πάει το παιδί να κάνει μπαλέτο και να είμαι στην ίδια ώρα εκεί. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για το κοινό της οργάνωσης και έχουν προηγμένες αναζητήσεις που προτείνουν τέτοιου είδους κόμπο προγραμμάτων. Και αυτά είναι κάστρο, δεν είναι έτοιμα πακετάκια που απλά εμφανίζει ένα από αυτά. Και πάρα πολύ δουλειά σε κάστρο, σε μηχανισμούς και με τη βοήθεια του Cloudflare αλλά και με Lightspeed κτλ. Προκειμένου να αντέχει σε. Εντάξει, έχει καλό σέρβερ κτλ. Αλλά υπάρχουν προγράμματα που έχουν πάρα πολύ ζήτηση. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να ανοίγουν 12 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί και 9 και 5 να έχουν συντηρηθεί 1.500 θέσεις. Και επειδή όλοι αυτό ξέρουν τι θα γίνει, λέει ο καθένας και από άλλους 10 να πούνε τη γιαγιά, τη μαμά, τον παπά, τον παππού, μπαίνουν. Λέει για 1.500 θέσεις μπήκαν αυτόν τον Σεπτέμβριο γύρω στα 10.000 άτομα σχεδόν ταυτόχρονα. Δηλαδή σε εύρος 2-3 λεπτών. Οπότε αυτό για να μπορεί να αντέξει, fun fact δεν αντέξει συνήθως, έχουμε κάνει διάφορα πραγματάκια προκειμένου να μπορεί να. Να τα πάει όσο καλύτερα γίνεται. Εντάξει. Κάμια φορά δεν τα καταφέρνει, αλλά συνήθως είναι OK. Και συνέχεια, εντάξει, είναι ευέλικτο όλο αυτό πέρα ο μηχανισμός. Οπότε συνέχεια προσθέτουμε καινούργια πραγματάκια τα οποία έχουν αρκετά ενδιαφέρον από άποψη customization του κώδικα του WordPress και του WooCommerce που τρέχει από πίσω. Από ενημερώσεις αυτόματες με notifications σε κινητά ή με άλλου είδους. Όταν λύγει η συνδρομή σε κάποιο πρόγραμμα, με σύνδεση με το ERP, ώστε όλο αυτό, κάποιοι από τους αυτοματισμούς που να γίνονται αυτοματισμοί ενώ τώρα το κάνουν οι άνθρωποι, και άλλα διάφορα που συζητάμε για το μέλλον. Η ιδέα σε όλο αυτό και σε άλλα πράγματα που μας αρέσει πάρα πολύ είναι ουσιαστικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το WordPress σε framework. Άρα, ναι, μεν έχουμε το WordPress, OK, μπορούμε να πάρουμε διάφορα από τα στοιχεία του και από τις λειτουργικότητές του. Μπορούμε να πάρουμε το login, μπορούμε να πάρουμε τη διαδικασία με τις επικοινωνίες, με τη βάση, την ασφάλειά του ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και ουσιαστικά να χτίσουμε από το από αυτά οτιδήποτε λειτουργικότητα θέλουμε. Άρα, αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο framework, ξέρω εγώ, Laravel ή οτιδήποτε, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιο ότι μπορούμε να έχουμε το WordPress σαν framework και εκεί πέρα χτίζουμε εμείς οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Το οποίο βοηθάει ως ένα εκτός σημείο γιατί υπάρχει ευελιξία, αλλά έχουμε και την. Ένα μικρό ποσοστό δεσίματος με την έννοια ότι σε 1, 2, 5, 10 χρόνια πούμε ότι okay, το WordPress πλέον δεν μας καλύπτει, αλλά παίρνουμε τη λειτουργικότητά μας, την πάμε σε ένα άλλο framework και συνεχίζει να λειτουργεί με λίγο πολύ λίγες μετατροπές. Γι' αυτό το θεματάκι έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο στο WordPress TV, ένα κανάλι αυτό θα το δείτε, στο οποίο μιλάμε για το πώς το WordPress μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν framework, έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε γύρω από αυτά είναι. Θα είναι χαρά. Εδώ μπορείτε να κάνετε πόλου ζωή. Ερωτήσεις. Άλλη ερώτα δεν είναι. Όχι, τα ίδια τα αρχεία ποτέ. Εδώ έχουμε δύο τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό. Ένα πάντα έχουμε χρησιμοποιεί κάθε site που χρησιμοποιεί ένα theme, ok. Εμείς βάζουμε child theme και αυτή είναι η σωστή πρακτική, οπότε στο child theme μπορούμε να βάλουμε στο functions αρχείο κάποιες συναρτήσεις με κάποιες από αυτές, θα μπορούσαμε να απλά κάποιες συναρτήσεις στο child theme το οποίο εξυπηρετούν όλη τη λειτουργικότητα την οποία θέλουμε.
Άρα ένα κομμάτι είναι εκεί. Το δεύτερο κομμάτι, άμα θέλουμε μια πιο πολύπλοκη δομή, πολύπλοκη λειτουργικότητα και ούτω καθεξής, είναι να φτιάξουμε πράγματι ένα custom plugin, το οποίο γίνει περισσότερα έτσι, δηλαδή σε ένα site να φτιάξουμε παραπάνω από ένα. Όπου ουσιαστικά εκεί πέρα θα είναι όλες οι λειτουργικότητες οι οποίες θέλουμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε και ούτω καθεξής, και ανάλογα με το τι είναι αυτό που πραγματικά πάμε να κάνουμε και ποια είναι η πραγματική ανάγκη, μπορούμε να δούμε πώς θα χωριστεί στο plugin μέσα. Αλλά συνήθως είναι, άμα είναι μικρά πραγματάκια, μπορούν να μπουν στο child theme, στο functions, άμα είναι ή κι αλλού, όχι απέναντι στο functions, να φτιάξουμε άλλα χέρια, να είναι ξεχωριστά και όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα κ.ο.κ. Αλλιώς plugin και βάζει τα πάντα εκεί μέσα. Και ναι. Κάτι από περιέργεια πάνω στο κομμάτι, σας έχει τύχει ποτέ κάποια νέα έκδοση, κάποιο plugin ή κάποιο θέματος να πειράξει custom code σας? Ο custom code, να πειράξει custom code μας, με την έννοια να πεις ότι μας τον άλλαξε, μας τον έχασε κτλ. Ναι, ας πούμε να είναι σε κάποια... Όχι. Όχι, αλλά αυτή έχει ένα ενδιαφέρον η ερώτησή σου. Ένα από τα πράγματα που λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το πώς ονομάζουμε τις συναρτήσεις. Γιατί το πώς ονομάζεις συναρτήσεις μπορεί κάλλιστα να πετύχεις ένα άλλο plugin που έχει ονομάσει μια συνάρτηση με το ίδιο όνομα. Αυτό είναι λίγο επίφοβο. Οπότε πάντα ξεκινάνε είναι social mining με SM. Ας πούμε, οπότε μειώνουμε την πιθανότητα να πετύχουμε κάποια στιγμή plugin στο μέλλον το οποίο να έχει το ίδιο όνομα και να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι πατήσαμε έτσι μια φορά και στο μάθαμε. Που ψάχναμε για λίγο η ώρα γιατί ρε παιδιά δεν δουλεύει. Κάποιο plugin έκανε update και προφανώς είχε ένα πολύ κοινό όνομα. Function που είχαμε και εμείς. Μόνο έτσι το να μας να κάνει κάποιο update ή να σπάσει κάποια λειτουργικότητα πιθανώς, αλλά όχι θα μας πειράξει το κώδικα που έχουμε γράψει εμείς, γιατί είναι πάντα ξεχωριστός. Είναι πλαγγενικό μας, είναι τσάρθινικό μας, οπότε είναι θεωρητικά τακτοποιημένος. Ναι, ναι. Έχω αρκετές ερωτήσεις, αν θέλει κάποιο να ρωτήσει. Όχι, θέλει να σηκώσει χέρι, δεν ξέρω, όσο δεν σηκώνουν, εσύ. Να σηκώσει χέρι, γιατί εγώ. Οκ. Ναι. Είδα σε κάποια φάση που έλεγε για ανώνυμες δωρεές. Mm-hmm. Όταν λέμε ανώνυμες δωρεές, εννοούμε προς τη HAMP, δηλαδή ανώνυμο. Ναι. Άρα δηλαδή ουσιαστικά όλα τα δεδομένα που είναι το όνομα στο πεδίο, στο checkout, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πεδία. Σωστά. Okay. Δεν είναι ότι υπάρχουν και δεν τα γράφουμε, δεν υπάρχουν καθόλου. Υπάρχουν, ναι, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, αλλά δεν είναι required. Ναι. Άμα θες να βάλεις το όνομά σου, ναι, απλά το είναι ανώνυμος, okay. Αλλά μπορείς να ολοκληρώσεις την αγορά σου και χωρίς να βάλεις τα στοιχεία εκεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η HAMP δεν ξέρει ποιος έκανε δωρεά, βέβαια, γιατί για να περάσει μια πληρωμή. Δεν ξέρει. Εκτός αν γίνεται με bitcoin. Δεν ξέρει, γιατί η κατάθεση έχει γίνει με τράπεζα, στο σύστημα της τράπεζας, εκεί πέρα πλήρωσες. Στη HAMP στο κόμμα σου εμφανίζει τα στοιχεία που έβαλες. Α, σε πηγαίνει δηλαδή σε τραπεζικό ναι, που είναι εγώ τους για ανώνυμο. Στην τράπεζα βάζει τα στοιχεία σου, τώρα θα έχει βάλει στοιχεία τη Eurobank σε αυτή την περίπτωση. Η Eurobank ξέρει. Αλλά η HAMP δεν ξέρει. Δεν ξέρει ποιος ο καταθέτης. Τώρα δεν ξέρω αλλά, δεν ξέρω τι βλέπει στο σύστημα, πιστεύω πως... Εγώ καταλαβαίνω όταν κάνω μια ανώνυμη δωρεά, ότι δεν θα, ο φορέας δεν θα πει ποιος έκανε τη δωρεά, αλλά ανωνυμία πραγματική. Η βασική, η λογική ήταν αυτή. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να μην το βγάλετε και έξω, ναι. Εσείς ξέρετε, ναι. Ναι. Αλλά επειδή εμπλέκονται τόσοι πολλοί, οι οποίοι χάνουν λίγο την πληροφορία. Δηλαδή, μας κάνουν χίλιες ωραίες, αυτές τις 25 πρέπει να πούμε, τις άλλες όχι, να θυμάσαι τώρα ποιος είναι και ποιος είναι. Αυτό είναι ένα μπέρδεμα. Οπότε, κάποια στιγμή είχε μου παιδιά να μην ξέρουμε καν για να ξεπερδεύουμε. Okay. Οπότε, ουσιαστικά στην παραγγελία αυτά δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία. Ναι. Αυτό είναι μια απέτηση δική τους, αν πιστεύουν ότι πέρα κατά, θα μου μπορεί να κατήσω εγώ. Το είπατε ο Λέσσερ και λόγω αυτό. Ναι, ναι. Δεν νομίζουμε ότι όταν πατάνε το ότι είναι ανώνυμη δωρεά δεν είναι ο οργανισμός πρέπει να τα κατάει. Θεωρώ ότι την πληροφορία αυτή την έχει το λογιστήριο από τις κινήσεις των καρτών που λαμβάνει. Αλλά
και στην κίνηση της κάρτας πιθανώς να φαίνεται. Πού φαίνεται. Πάντως αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, μα δεν είναι. Όσες φορές χρειάστηκε να τους πείτε όχι, σε παράλογο που το συζητήσαμε. Έχω χάσει τον αίτημα πλέον. Είναι ένα από το όχι που αυτό που μου λέτε δεν σας βοηθήσει. Οπότε όχι, δεν θα το κάνουμε. Και θα σας προτείνω κάτι άλλο. Και είναι και το όχι ότι κοιτάξτε, θα φάμε 3 χρόνια να το φτιάξουμε αυτό. Οπότε αυτό το κάνουμε κάποιο αλλιώ, θα φάμε 1 μήνα. Γιατί πρέπει να γίνει. Πάρα πολλές. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι το εικονίδιο της αναζήτησης. Το φτιάξατε, γιατί είναι λίγο στραβό. Είναι λίγο στραβό, γιατί έκανα την παρουσίαση φτιάχνοντας κλείσοντα από Mac. Αν μπει από PC, είναι μια χαρά. Αλλά το συγκεκριμένο εικονίδιο είναι πραγματικά, νομίζω, έχει δικιά του προσωπικότητα και κάθε μέρα που ξυπνάω είναι αλλού. Έχουμε έναν άνθρωπο που κοιτάει κάθε τόσο για να το βάζει στη θέση του. Δεν έχω καταλάβει ότι μετακινείται. Άλλο να είσαι κάτι. Ναι. Responsive, εγώ θέλω. Θέλω να ρωτήσω πού βάζεις μια γραμμή στο τι θα γίνει custom με κώδικα και τι θα γίνει με plugin. Γιατί βλέπω ότι είναι λίγο παρόμοια το σκεπτικό που δουλεύουμε. Οπότε, πότε, και αφορά και πολύ κομμάτι business, το περισσότερο είναι business κομμάτι αυτό. Δες, για μια πολύ μεγάλη περίοδο ήμουνα πολύ μεγάλος fan του plugin. Δηλαδή, βάλουμε plugin να κάνουμε τη δουλειά μας, να μπορέσουμε παρακάτω. Έχει να κάνει για εμένα, εξαρτάται πάντα, με το κατά πόσο το κάθε ένα κομματάκι της λειτουργικότητας εμπλέκεται ή συνεργάζεται με άλλα πράγματα ή μπορεί να συνεργαστεί στο μέλλον. Κάτι το οποίο, π.χ. το κομμάτι της δωρεάς που είπαμε είναι το plugin, που σου βγάζει τα κουτάκια και σου λέει πόσο θέλεις, 50 ευρώ και συνεχίζει. Νομίζω λέει την name your price το plugin. Οπότε αυτό είναι αυτούσιο σύστημα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε όλη τη διαδικασία να ξαναφτιάξουμε εμείς από το 0 αυτή τη λειτουργικότητα, οπότε το βάλαμε και μια χαρά. Αν αυτό όμως εμπλεκόταν και με άλλα πράγματα, τα οποία θα έπρεπε είτε με κάποιο τρόπο να παρέμβουμε στο plugin, είτε με κάποιο τρόπο στο μέλλον θα μας περιόριζαν οι λειτουργικότητες του, θα πηγαίναμε με κάποιο στον κώδικα. Αυτή είναι η βασική περίπτωση. Η άλλη είναι όταν βρίσκουμε ένα plugin το οποίο κάνει 100 πράγματα, τα οποία εμείς όμως θέλουμε τα 5, ξέρω. Οπότε να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κώδικα, να επιβαρύνει με λειτουργικότητες οι οποίες πολυπλοκότητα και στον άνθρωπο που θα διαχειρίζεται από πίσω τον πακέτο κτλ. Ενώ θα χρειαστούμε ένα πολύ μικρό κομματάκι, συνήθως προτιμάμε όχι. Πιο πολύ έχει να κάνει με το πόσο ευέλικτοι θέλουμε να είμαστε ως προς τη λειτουργικότητα για να μπορούμε να την πειράξουμε όσο θέλουμε. Και φυσικά υπάρχει plugin το οποίο είτε έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει είτε διαστητικά καταλαβαίνουμε ότι θα κάνει τη δουλειά και δεν είναι όχι καλογραμμένο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν θα ρωτήσω για κώδικα, γιατί είναι και η ώρα λίγο δύσκολη. Απάντησε και όλα αυτά. Πόσο χρόνο σας πήρε να ολοκληρώσετε το έργο και πόσο δύσκολο ήταν να μιλήσεις με τόσους υπεύθυνους, να μαζέψεις το υλικό, την πληροφορία. Πιστεύω ήταν λίγο δύσκολο και ακόμα πρέπει να συνεχίζετε αυτό. Εντάξει, έγινε στην αρχή ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς, αλλά αυτό είναι ένα live πράγμα το οποίο συνέχεια υπάρχουν ανάγκες και είναι ζωντανό. Κοίταξε, μας πήρε γύρω στα 2 χρόνια, 1,5, να βγάλουμε άκρη. Okay. Άρα μετά από 1,5 χρόνο περίπου είπαμε, OK, τώρα ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Το κάναμε μέσα σε 5-6 μήνες, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι 6 μήνες, ασχολούμαστε με αυτό. Και μετά, κάνα χρόνο, προς πίσω σε καινούργιες ιδέες που είχαμε, κάποια πράγματα που τα είδα και τα θέλαμε το όλο διαφορετικά και κ.ο.κ. Αλλά μετά το 1,5 χρόνο ή μισό χρόνο έπαιζε το site, δηλαδή ήταν εκεί έξω και ξεκίνησε ο κόσμος, το χρησιμοποιούσε κτλ. Το όλο αυτό είναι το 18-19, μέχρι 17, κάτι τέτοιο. Οπότε από εκεί και μετά, εντάξει, συνέχεια κάθε τόσο λέμε τι θα κάνουμε τώρα, θέλουμε αυτά τα 5 πράγματα. Okay. Ή αυτά τα 10 πράγματα, αυτά τα 2. Είναι ζωντανό και συνεχίζει συνέχεια. Αλλά πράγματι το βασικότερο
πρόβλημα σε όλο αυτό. Το μεγαλύτερο challenge είναι πως πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, και αυτό για κάποιο λόγο το κάνουμε πάντα λάθος, πρέπει να έχουμε αποσαφηνίσει ακριβώς με τον πελάτη τι πάμε να φτιάξουμε. Και αυτός να ξέρει δηλαδή τι θα πάρει, και εμείς τι θα φτιάξουμε και να μην το αλλάζουμε στην πορεία και χρειαστεί κάποια λειτουργικότητα που φτιάξαμε, την ξαναφτιάξουμε με διαφορετικά ή να προσθέσουμε κάτι άλλο κ.ο.κ. Το θέμα είναι αυτό, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις τελικές λειτουργικότητες. Εδώ προσπαθήσαμε να το εξαντλήσουμε, γι' αυτό και μας πήρε 1,5 χρόνο. Για 1,5 χρόνο, και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, και όσο μεγάλος είναι ο οργανισμός και όσο πιο πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται, τόσο δυσκίνητο είναι. Δηλαδή, ρωτούσαμε κάτι, η απάντηση που έρχονταν σε 1,5 μήνα. Οπότε, καταλαβαίνετε, με 5-6 προσπίσω έφυγε 1,5 χρόνο, κάπως έτσι πέρασε. Αυτό είναι το challenge, πώς εξ αρχής οι προδιαγραφές θα είναι πολύ καλά ορισμένες. Πολλές φορές έχει έτοιμα, έλα μου, ένα site είναι αυτά τα κάνει περίπου, φτιάξει. Αλλά σε κάποια project πραγματικά δεν είναι σωστή η προδιαγραφή. Ναι, επανέλθω σε δύο αναφέρεται σε μια φάση για τον σερβερ ότι πέφτει και είχε 10.000 άτομα και όλα αυτά. Η αναζήτηση του σερβερ για το συγκεκριμένο project έγινε πρωτού ξεκινήσει το project ή όσο βλέπαμε τις ανάγκες που υπήρχαν. Πιο πριν υπήρχε άλλη ιστοσελίδα και πιο πριν από εκείνη υπήρχε μια ακόμα. Οπότε από την πρώτη εκείνη ιστοσελίδα υπήρχε ένα σερβερ. Ποιο ήταν dedicated κτλ. Μια χαρά. Οπότε όταν φτιάχτηκε αυτή η σελίδα, είπαν αυτό είναι αυτό, να τη βάλουμε εκεί. Okay. Έτσι και έγινε. Οπότε με το που έγινε αυτό, πιεστήκαμε στο τέλος για να βγάλουμε τη σελίδα live για ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά προγράμματα. Οπότε μία εβδομάδα μετά κατέρευσε όλο το σύστημα. Οπότε λοιπόν στα χαρούμενα ότι ξεμπλέξαμε. Μετά ξαναμπλέξαμε πιο άσχημα. Οπότε και αλλάξαμε τον server. Πήγαμε σε ένα πιο μοντέρνο, πιο καλά χαρακτηριστικά κτλ. Όπου εκεί πέρα πάντα θα γίνει μετά αρκετές βελτιστοποιήσεις με τον καιρό, κυρίως που έπαιξε ο σερβερ τον ίδιο, Cloudflare, ακόμα και κάποια πληρωμένα πακέτα και, και custom λειτουργικότητες με το Lightspeed κτλ. Αλλά το, από τότε που έχει μείνει η περιέργεια να πειραματιστώ με κάτι εργαλεία, δεν έχω βρει project ανάλογο, έχω πετύχει παράδειγμα προσφορά του Κοτσόβολου, όπου φαντάζομαι μπήκε όλη η Ελλάδα, όπου είχε waiting room. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει. Έμπαινε σε waiting room και σου έλεγε σε εκατοστό η σειρά και όταν ερχόταν η σειρά σου, τότε σε έβαζε στο ισό. Στα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Ναι, πιθανό. Αυτό ήταν που μου λέγανε οι υπεύθυνοι από εκεί. Λέει, Άγγελε, εντάξει, εδώ το site πέφτει. Δηλαδή, τι γίνεται όταν ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά βγάζουν τα εισιτήριά του. Πρώτον, μιλάμε για άλλα μεγέθη και για άλλε τιμέ και για άλλα χαρακτηριστικά και μπαίνουν και άλλα συστήματα. Αλλά από τότε δεν είναι, δεν βρήκα project να δοκιμάσω αυτά τα εργαλεία, αλλά από 2-3 που υπάρχουν. Ναι. Πάνω στο ίδιο θέμα με το server, επειδή έχω και κάποια εμπειρία με το IT, αυτό που αναρωτιόμουν είναι αν το WordPress υποστηρίζει κάποιο είδους replication ή κάποιο είδους παραλληλισμό, έτσι ώστε να μπορούν πολλοί server να σηκώσουν μία ιστοσελίδα. Υπάρχει αυτό. Αυτό θεωρητικά σου κάνει το Cloudflare ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο εργαλείο. Ουσιαστικά έχει cast εκδόσεις, όχι τη live, σε διάφορους servers όλο τον κόσμο. Οπότε ανάλογα που είσαι, σου δείχνει το πιο κοινό σε εσένα. Και άρα μπορεί να πήγουμε 1000 άτομα, δεν είμαστε 1000 άνθρωποι στον ίδιο υπολογιστή, γιατί είμαστε όχι σερβίρ από διαφορετικούς. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς live. Δηλαδή σε ένα e-shop μπορεί να σου δείξει πολλά κομμάτια του, αλλά το τελικό κομμάτι της παραγγελίας, δεν μπορεί να είναι κασαρισμένο, γιατί προφανώς θα έχουμε διάφορα θέματα, κυρίως με αποθέματα και το καθεξής. Και εκείνη που είναι το πρόβλημα, δηλαδή το CAS λειτουργεί τέλεια. Δηλαδή, ακόμα και με τόσο πολύ μεγάλο φόρτο, η πλοήγηση στη σελίδα ήταν φοβερή, δηλαδή η ακαρία, τα πάντα κτλ. Οπότε λέμε, γιατί με πέφτει η σελίδα. Το πρόβλημα είναι στο add to cart και στο checkout, λοιπόν, που πρέπει να γράψουμε πραγματικά στην βάση. Εκεί, το ίδιο το WordPress από μόνο του δεν υποστηρίζει, από όσο ξέρω τουλάχιστον, parallel systems ή parallel βάσεις κτλ. Αλλά μπορείς να φτιάξεις εσύ δικό σου custom μηχανισμό που ουσιαστικά το cart, το checkout θα είναι δικά σου, θα γράφουν σε ένα simple περιβάλλον το οποίο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και μετά με την ησυχία σου ή μάλλον το σύστημα με την ησυχία του μπορεί να περνάει λίγα-λίγα
στην πραγματική βάση του κόρπου του κουκόμες και να έχει μια καθυστέρηση μερικών λεπτών ή ωρών ή οτιδήποτε καθυστέρηση βάλεις εσύ. Αλλά είναι και υπάρχουν και κάποια plugins, παύλα framework, το οποίο το line κάτι δεν θυμάμαι, δηλαδή υπάρχουν και τρία, το οποίο το κάνουν αυτό, αλλά δεν είναι ακριβώς plug and play, δηλαδή το βάζω και έπαιξε. Πρέπει να το προσαρμόσεις και τα λοιπά, είναι σε πειραματικό στάδιο. Άρα αυτό που κάνουν πολλοί είναι ουσιαστικά μπορούν να φτιάξουν ένα δικό του σύστημα πάνω από το WordPress, σαν σε React ή σε κάτι τέτοιο, για να μην πάει το server, να είναι client based, να κάνει αυτή τη δουλειά και μετά να στείλει σε δεύτερο χρόνο τα δεδομένα πίσω στο WooCommerce, όταν πλέον δεν θα έχει τόσο πολύ κίνηση στο site. Δηλαδή, άμα είναι η συνομιλία με τη βάση ή τα πολλά αιτήματα, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε δύο σερβερ που να μιλάνε στην ίδια βάση. Οπότε έτσι δεν πέφτεις λόγω αιτημάτων, π.χ. αν είναι αυτός ο λόγος που πέφτεις. Συνήθως πέφτει εξαιτίας της βάσης. Δηλαδή, πάνε να γίνουν πολλά ταυτόχρονα αιτήματα στη βάση, η βάση τα παίρνει ένα-ένα. Αλλά το τελευταίο θα το πάρει σε 20 λεπτά και εντάξει έχει σκάσει το script γιατί παίρνει πάρα πολύ ώρα. Συνήθως εκεί είναι το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα είναι άλλη φύσεως και μας καταναλώνει πολύ CPU ή πολύ RAM, δεν πειράζει, θα βάλουμε παραπάνω μα τόσο πολύ, δεν ξέρουμε πώς να τα μειώσουμε. Θα βάλουμε παραπάνω, θα το λύσουμε. Αλλά η επικοινωνία με τη βάση είναι ένα θέμα. Έχει βελτιστοποιήσεις που γίνονται, αλλά ως ένα σημείο. Έχω μια ερώτηση. Να σε επειδή κάναμε και τις ερωτήσεις, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα είναι έξω Άγγελος, αν θες μπορείς να το πιάσεις και κάτι δυνατή της, εντάξει. Και οποιοςδήποτε άλλος έχει ερώτηση, έτσι και ο Χάρης είναι εδώ και... Ευχαριστούμε, Άγγελε, πάρα πολύ. Σχετικά με τις επόμενες παρουσιάσεις, άμα κάποιος έχει κάποια ιδέα του τι θα ήθελε να ακούσει σαν θέμα ή ακόμα καλύτερα αν έχει αυτός να μας πει κάτι, ας έρθει να μας το πει. Ή σε μένει σε κάποιο άλλο από τα παιδιά της ομάδας με τα καρδελάκια, να έρθει να μας το πει τι έχει να προτείνει. Εντάξει, ευχαριστούμε.